Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Το λουτρό αίματος που έχουν σκορπίσει οι τζιχαντιστές στη Συρία συνεχίζεται. Ο στόχος της Χαγιάτ, Ταχρίρ Αλ-Σαμ, επετεύχθη. Σχεδόν όλο το Χαλέπι βρίσκεται υπό τον έλεγχο της αντικαθεστωτικής ομάδας. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πανηγυρίζουν στους δρόμους για την κατάληψη της δεύτερης μεγαλύτερης Συριακής πόλης. Ποδοπατούν φωτογραφίες του Άσαντ. Ανοίγουν ακόμη και τις πύλες των φυλακών, απελευθερώνοντας κρατούμενους. Το αεροδρόμιο της Συριακής πόλης έχει κλείσει, ενώ όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί. Οι νεκροί από τη σφαγή των ανταρτών της ομάδας παρακλάδη της Αλ-Κάιντα αγγίζουν τους 300, ενώ το ένα μετά το άλλο κυβερνητικό κτίριο πέφτει στα χέρια τους. Χιλιάδες μαχητές αρρώνουν χωριά και πόλεις βορειοδυτικά της Συρίας, κάνοντας λόγο για απελευθέρωση της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Πληροφορίες θέλουν τις δυνάμεις της Δαμασκού αποδυναμωμένες, αμήχανες να δυνατούν να προβάλλουν αντίσταση. Στο παιχνίδι του νέου μετόπου μπήκε άμεσα και η Ρωσία, υποσχόμενη στο καθεστώς Άσαντ την απόκρουση των τζιχαντιστών. Η συμμαχική δύναμη της Συρίας απέστειλε βοήθεια με τη ρωσική πολεμική αεροπορία να βομβαρδίζει εξτρεμιστικές ομάδες στο Συριακό έδαφος. Η ρωσική πολεμική αεροπορία πραγματοποιεί πλήγματα κατά του εξοπλισμού και των ανδρών παράνομων ένοπλων ομάδων, κατά των θέσεων, των προμηθειών και του πυροβολικού των τρομοκρατών. Χαοτικές σκηνές που γυρίζουν το χρόνο στον εμφύλιο της Συρίας θυμίζουν τα όσα λαμβάνουν τώρα στη χώρα. Κάτοικοι των περιοχών που δέχτηκαν επίθεση εγκαταλείπουν άρον-άρον εξαιτίας των πυράβλων και των πυροβολισμών. Οι τζιχαντιστές μπήκαν στις δυτικές και νοτιοδυτικές γειτονιές, σκορπώντας τρόμο και τον θάνατο. Την ίδια ώρα η Συριακή Αντιπολίτευση καταγγέλει την Τουρκία ότι στηρίζει τους αντάρτες που αυτή τη στιγμή είναι μέσα στο Χαλέπι. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα και θα επιχειρήσουμε να δούμε με μία πιο αναλυτική ματιά αυτό το νέο μέτωπο. Θα μας βοηθήσουν σε αυτό ο συνεργάτης του Αλφα, ο κύριος Γαβρίλ Χαρίτος, αλλά και ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης. Είναι και δύο μαζί μας. Κύριε, καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσω, κύριε Καμπουρίδη, με εσάς. Γιατί επέλεξαν τη δεδομένη χρονική περίοδο, κύριε Καμπουρίδη, να χτυπήσουν οι τζιχαντιστές σε μια περιοχή της Μέσης Ανατολής, η οποία εδώ και ένα χρόνο ματώνει και συνεχίζει να είναι εντελώς ραγισμένο το γυαλί? Ναι, είναι πολύ σωστό και νομίζω είναι το πιο κρίσιμο, γιατί τώρα και γιατί το Χαλέπι. Mm-hmm. Τώρα γιατί μιλάμε για μια περίοδο όπου είχε ενοχληθεί πάρα πολύ η Τουρκία από τους διαφαινόμενους σχεδιασμούς για τη δημιουργία ενός κουρδικού κράτους, ενός μορφώματος κρατικού με πολιτική αυτονομία. Το είχε πει και ο νέος υπουργός άμυνας των ΗΠΑ, ο κ. Χαρίτος γνωρίζει το δήλωση και ο υπουργός εξωτερικών, ο νέος του Ισραήλ. Λοιπόν, ο Ερντογάν έχει κάνει κελεύσμα το τελευταίο διάστημα τους Κούρδους να απέχουν από κάθε συμμαχία, κάθε συνεννόηση με το Ισραήλ. Υπήρχε μια ενόχληση στην Τουρκία για τους σχεδιασμούς και τη δημιουργία ενός κουρδικού κράτους, μια αυτονομία, και είδαμε την Τουρκία να προσπαθεί απεγνωσμένα τον Ερντογάν να γίνει μια ζήτηση περίπου 15 μέρες να μιλήσει ο Ερντογάν με τον Άσαντ σε υψηλό επίπεδο. Ο Άσαντ απέφευγε τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν κατάλαβε ότι γίνεται κάτι που δεν μπορεί να το ελέγξει. Υποστήριξε, ενώ ακούγαμε ότι ο τουρκικός στρατός θα μπει, ο τακτικός τουρκικός στρατός, νομίζω τους ευνηδιάσανε. Και βλέπουμε τώρα μία χρησιμοποίηση της Αλ-Κάιντα, αυτή της Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ-Σαμ, που είναι η διάρκους κατάσταση της Αλ-Κάιντα που μετέπεσε σε Αλ-Νούστρα και κατήχε το Χαλέπι γύρω στο 2015-2016. Τώρα επανήλθανε και βλέπουμε ότι έχουν δημιουργηθεί δύο μέτωπα. Έχει δημιουργηθεί το μέτωπο αυτό του Ελεύθερου Συριακού Στρατού, δηλαδή των αντιπολιτευόμενων που υποστήριζε και στρατολόγησε και εκπαίδευσε η Τουρκία, και της Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ-Σαμ, παίρνοντας μαζί της και άλλες ακραίες ισλαμικές τρομοκρατικές οργανώσεις κινούμενες από το Ιντλίπ. Και από την άλλη μεριά είναι ο Συριακός Στρατός, ο οποίος αφήνει χώρο για να ανασυνταχθεί, και το ενδιαφέρον είναι ότι το αφήνει στο κουρδικό YPG. Και ναι, αυτό έχει μια πολύ μεγάλη σημασία, γιατί στο τέλος αυτή την υποστήριξη από τους Κούρδους θα την εξοπλίσουν οι Κούρδοι
στο μέλλον. Κύριε Καμπουρίδη, επομένως η Τουρκία γνώριζε για αυτή την επίθεση και προσπαθεί μέσω λοιπόν αυτής της στήριξης προς τους τζιχαντιστές, τους συγκεκριμένους, να αποθήσει τους Κούρδους από τη ζώνη ασφαλείας που θέλει να δημιουργήσει στα σύνορά της με τη Συρία? Όχι, γνώριζε. Η Τουρκία το συντόνισε και δεν είναι δική μου μία εκτίμηση, θα έλεγα αυθαίρετη. Είναι εκτίμηση και άλλων ξένων αναλυτών. Η Τουρκία τη συντόνισε, η Τουρκία την υποστήριξε. Και αν δείτε τις δηλώσεις ο Φιντάν, είπε ότι εμείς δεν γνωρίζουμε τίποτα. Εμείς αυτό που μας ενδιαφέρει, παρακολουθούμε μόνο να μην έχουμε κύμα μεταναστών. Η Τουρκία υποστηρίζει αυτές τις ομάδες και πολλές φορές υπήρχαν και συναντήσεις του αρχηγού της ΣΜΙΤ, της Αλίου Ρουφά, για το είχαν πει και τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για το συνδυασμό αυτών. Τώρα, το ενδιαφέρον είναι ότι το Χαλέπι είναι η κεντρική πόλη από την οποία πάνε, κινούνται όλοι οι δρόμοι προς το Ιντλίπ και προς τη Μεσόγειο ή προς την Ανατολική Συρία και προς Χάμα ή Χόμς και Δαμασκό. Δηλαδή, η Δαμασκός από το Χαλέπι είναι περίπου 50-360 χιλιόμετρα. Και βλέπω ότι οι δυνάμεις κινούνται προς Χάμα και σημαίνει ότι αυτοί έχουν φτιάξει δύο μέτωπα. Ένα να αποκρούσουν τους Κούρδους που κινούνται από Ανατολάς προς το Χαλέπι και το δεύτερο να πάνε προς τη Δαμασκό για να ανατρέψουν το καθεστώς. Και με ανήμπορες, όπως είδαμε και στον ρεπορτάζ, τις δυνάμεις του Άσαντ να αντιδράσουν. Κύριε Καμπορίδη, σας ευχαριστούμε. Να περάσουμε, να πάμε και στον κύριο Χαρίτο. Κύριε Χαρίτο, ένα μεγάλο μέτωπο λοιπόν που ανοίγει, να δούμε πόσο θα επηρεάσει το ήδη φλεγόμενο σημείο της Μέσης Ανατολής αυτή η νέα σύγκρουση και αν μπορεί να τυνάξει και στον αέρα και την εκεχηρία στο Λίβανο, που πριν από λίγες ημέρες έχει τεθεί σε εφαρμογή και παρακολουθούν όλοι στη διεθνή κοινότητα με την ανάσα να δούμε αν θα καταφέρουμε αυτή τη φορά να παραμείνει σε ισχύ. Λοιπόν, εδώ στο Ισραήλ η κατάσταση στη Συρία έχει δημιουργήσει μεγάλη ανησυχία. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες το βράδυ, παρά το γεγονός ότι είναι η αργία του Σαββάτου, ο Νετανιάου ήταν σε τηλεφωνική σύσκεψη με τα μέλη του Κυβερνητικού Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας, 10 το βράδυ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό από την αρχή του πολέμου και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει για την κατάσταση στη Συρία. Τι φοβούνται οι Ισραηλινοί? Το ένα είναι ότι ο άξονας ανάμεσα στη Ρωσία και τον Άσαντ είναι ένας πυλώνας για σταθερότητα στην περιοχή. Υπάρχει ο διάβλος επικοινωνίας των Ισραηλινών με τη Ρωσία και κατ' επέκταση και με την κατάσταση στη Συρία μπορούν να ελέγξουν και να έχουν μια εικόνα για το τι συμβαίνει. Αν καταρρεύσει ο Άσαντ αυτό το σχέδιο, άξονας της σταθερότητας θα φύγει από την περιοχή. Ένα άλλο που ανησυχεί τους Ισραηλινούς και έχει σχέση και με την εκεχηρία στο Λίβανο είναι ότι μετά από την εκεχηρία πολλοί από τους ενόπλους από την Χεζμπολάχ έχουν μεταφερθεί από το Λίβανο στη Συρία και μέσα σε αυτή την αναστάτωση θα μπορέσουν ίσως να ανασυνταχθούν και να βρουν και νέα όπλα αλλά και να επιστρέψουν στο Λίβανο αργότερα, γιατί κανένας δεν ξέρει πού θα οδηγηθεί αυτή η εκεχηρία. Και ένα τρίτο στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό, τον Σεπτέμβριο, σας υπενθυμίζω, οι Ισραηλινοί είχαν πραγματοποιήσει μία επιχείρηση κομάντος στο Επιστημονικό Ινστιτούτο της Συρίας. Ποιο είναι αυτό? Είναι το εργαστήριο όπου σχεδιάζει την κατασκευή των βιοχημικών όπλων που έως και χθες το βράδυ ήταν στον έλεγχο του Άσαντ. Από χθες το βράδυ όμως είναι στα χέρια των τζιχαντιστών και αυτό το συγκεκριμένο και αυτές οι καταστάσεις είναι στα δυτικά του Χαλεπίου. Αυτά τα τρία λοιπόν σημεία είναι που απασχολούν ιδιαίτερα τους Ισραηλινούς που παρακολουθούν από πολύ κοντά αυτές τις εξέλιξεις. Αρκετοί λοιπόν οι παράγοντες που ανησυχούν του Ισραήλ. Κύριε, σας ευχαριστούμε θερμά για τα όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια.